Νεκτάριος Πορφύριος και ο ιερομόναχος Αβακούμ. Το Συνοδικό Δικαστήριο, μετά από μία μακρά διαδικασία και αφού εξέτασε το ογκοδέστατο μαρτυρικό υλικό, έβαλε τέλος στην υπόθεση της μονής Οσίου Αβακούμ που ταρακούνησε κλήρο και κοινωνία. Κατευθείαν σε αίθουσα σύνταξης θα πάμε και στη Σοφία Ιωσήφ, παρακολούθησε τη διαδικασία. Σοφία, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Μετά από μια πολύμηνη διαδικασία έκλεισε το εκκλησιαστικό κομμάτι της υπόθεσης της μονής Οσίου Αβακούμ. Το εξαμελές συνοδικό δικαστήριο αποφάσισε ομόφωνα την καθαίρεση των τριών μοναχών που εμπλέκονται στην υπόθεση, δηλαδή των Νεκτάριου, Πορφύριου και Αβακούμ. Αυτό σημαίνει, Πέτρα, ότι θα διατηρήσουν την μοναχική τους ιδιότητα, αλλά δεν θα μπορούν να τελούν μυστήρια και δεν θα είναι πλέον ιερωμένοι. Όπως ανέφερε το συνοδικό δικαστήριο, οι τρεις υπέπεσαν σε κανονικά παραπτώματα. Ναι. Και βεβαίως, Σοφία, καθοριστικό ρόλο στην απόφαση φαίνεται να διαδραμάτισε η γνωμάτευση του δεύτερου εμπειρογνώμονα, έτσι, για τη γνησιότητα των βίντεο που καταγράφηκαν από τις κάμερες εντός της μονής. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το πόρισμα του δεύτερου εμπειρογνώμονα επιβεβαίωσε αυτού του πρώτου, ότι δηλαδή τα βίντεο είναι γνήσια. Υπενθυμίζω ότι οι μοναχοί ήταν αντιμέτωποι με κατηγορίες για οικονομικά και ηθικά παραπτώματα. Σε ανακοίνωσή του, το Συνοδικό Δικαστήριο ανέφερε ότι η απόφαση λήφθηκε αφού έλαβε υπόψη του και το πόρισμα της Ανακριτικής Επιτροπής, τις απολογίες των μοναχών και τα όσα ανέφεραν μάρτυρες κατηγορίας και υπεράσπισης. Ναι. Οι μοναχοί πάντως, αφού άκουσαν την απόφαση του Συνοδικού Δικαστηρίου, έκαναν λόγο για άδικη δίκη. Ναι, εκτοξεύοντας παράλληλα πειρά κατά του Μητροπολίτη Θαμασού Ισαΐα και δηλώνοντας ότι οι καταγγελίες εναντίον του δεν διερευνώνται με αντικειμενικότητα. Ανέφεραν επίσης ότι ενώπιον του Συνοδικού Δικαστηρίου τέθηκαν σκάνδαλα άλλων κληρικών της Μητρόπολης Θαμασού. Δήλωσαν επίσης, Πέτρα, ότι θα εκδώσουν βιβλίο για τα όσα γίνονται με τίτλο Εκκλησία, το κράτος, μαφία της Κύπρου. Να παρακολουθήσουμε κλείνοντας και ένα απόσπασμα των δηλώσεών τους. Πάμε λοιπόν. Κανένας αγώνας δεν χάθηκε. Θα τα πούμε με τον κύριο Ισαΐα Αγγικώτη στα πολιτικά δικαστήρια και εκεί θα επέλθει πραγματική δικαιοσύνη. Διότι πρέπει να πούμε στον κόσμο ότι η πέτρα του σκανδάλου που ήταν ο ίδιος ο Μητροπολίτης και ο Αρχιμανδρίτης Βαρνάβας θα βγουν αλόβητοι από αυτήν την ιστορία, διότι η Ιερά Σύνοδος θα κουκουλώσει και θα σκεπάσει με την αγάπη της τα λάθη τους. Εκεί προς